Στη δεύτερη συζήτησή μας, καλησπέριζω εδώ στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλησπέρα, κύριο Κουμουτσάκο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Βουλευτή στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Τα λέω εγώ σιγά-σιγά να βρίσκονται. Να τα λέτε, αυτό δεν είναι ότι τώρα πρέπει να τα λέτε, πάντα πρέπει να λέτε. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας το που έχουμε εκλεγεί και ναι. Που ο ελληνικός λαός μας έχει δώσει εντολή. Τώρα υπάρχει ένας λόγος παραπάνω να τα λέω παρά τα αυτά. Ναι, θα σας έλεγα ότι υπάρχει ένας λόγος παραπάνω υπό ποια έννοια ότι συζητείτε το ενδεχόμενο εκλογών. Ακούω συζητήσεις, κάνατε με την κυρία Βιέρη, εγώ θα σχολιάσω. Ενώ βρίσκεται είναι απούσα. Δεν θα πω, δεν θα σχολιάσω τίποτα από αυτά που υπόθηκαν. Ακούστε, είναι ένα, συζητάμε επί ενδεχομένου εκλογών. Mm-hmm. Όμως οι συζητήσεις που γίνονται εδώ και 24 ώρες είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Αυτές είναι σε μεγάλη απόσταση, είναι δύο τελείως διαφορετικές πολιτικές καταστάσεις. Άλλο το ενδεχόμενο εκλογών, που δεν υπάρχει και βεβαιότητα, mm-hmm. και άλλο η πραγματική κατάσταση εκλογών. Αυτό το οποίο συνέβη από χθες με την δήλωση και τη και συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν ότι επήλθε μια ρογμή στην σταθερή θέση ότι το 23 είναι το έτος των εκλογών. Ρογμή έγινε. Δεν έπεσε η προοπτική του 23. Υπήρξε μια ρογμή και όλοι έσπευσαν να μπουν μέσα από αυτή τη ρογμή και να κάνουν τη σημερινή πολιτική συζήτηση ως συζήτηση εκλογών. Πράγματι υπάρχει λοιπόν ρογμή. Εμείς ως βουλευτές δεν μπορούμε να την βγάλουμε από το ραντάρ μας. Mm-hmm. Κινητοποιούμε θα ακόμα περισσότερο. Άλλωστε, είναι υποχρέωσή μας να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Mm-hmm. Όταν πλησιάζει το τέλος μιας θητείας, ακόμα περισσότερο. Για να εξηγήσουμε τι κάναμε και όταν θα φτάσει ο χρόνος των εκλογών, να εξηγήσουμε τι θα κάνουμε. Ακούω τώρα. Και εδώ είναι κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Και κριτική σοβαρή. Στην εξωθεσμική και αντιθεσμική θέση ότι από τώρα πρέπει να αλλάξει ο Υπουργός Εσωτερικών και να μπει υπηρεσιακός Υπουργός. Σε χρόνο που δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Θεωρώ ότι είναι και αντιθεσμικό και εξωθεσμικό και πρωτόγνωρο πάντως ότι πρέπει να μπουν ουσιαστικά κανόνες διεξαγωγής εκλογών χωρίς να έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Και το άλλο βήμα, πιο προχωρημένο, πιο μακριά από την πραγματικότητα, στη σφαίρα της φαντασίας, το πώς θα σχηματίσει την κυβέρνηση. Πριν ακόμα μπούμε σε εκλογική περίοδο, πριν γίνουν οι εκλογές, mm-hmm. συζητάμε πώς θα σχηματίσουμε κυβέρνηση και τι συστατικά θα έχει. Πάντως, αν δεν είχε αφήσει, αν δεν είχε δίπλα στη διαβεβαίωση περί πρόθεσης mm-hmm. εξάντλησης τετραετίας, αν ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε αρχίσει εδώ και 10 μέρες από τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, δεν ήταν μόνο χθες, mm-hmm. να βάζει αστερίσκους, κρατούμενα, υποσημειώσεις, προϋποθέσεις, δεν θα την κάναμε τώρα αυτή τη κουβέντα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Εγώ προσπαθώ να μιλάω πάντα τη γλώσσα της αλήθειας και να λέμε στους πολίτες αυτά που καταλαβαίνουν. Κοιτάξτε, ναι, σταδιακά. Επειδή τα γεγονότα και εξελίξεις, όχι στη χώρα, αλλά διεθνώς ήταν τέτοιες, ναι. που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις εθνικές οικονομίες, στις κοινωνίες, στους πολίτες, mm-hmm. δεν μπορούσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να αγνοήσει μείζονες εξελίξεις, όπως παραδείγματος χάρη ότι εδώ και 4 μέρες ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια φάση του πολέμου, μάλλον της αντιπαράθεσης Ρωσίας-Δύσης με κλείσιμο των βαλβίδων για το φυσικό αέριο που σημαίνει εκτείναξη της τιμής της ενεργειακής, πίεση στις κοινωνίες, πίεση στις οικονομίες, στα νοικοκυριά, σε επιχειρήσεις, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό έχει πολλαπλές μορφές αντίκτυπου. Ναι. Δεν μπορεί να αγνοήσει την ένταση που υπάρχει με την Τουρκία. Δεν μπορεί να αγνοηθεί η ευρύτερη εκτείναξη του πληθωρισμού. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια εποχή η οποία έχει μεγάλες αβεβαιότητες και δεν μπορούσε να τις αγνοήσει. Θα έπρεπε λοιπόν. Και εγώ πιστεύω ότι σωστά άφησε αυτό το ενδεχόμενο, ξαναλέω ότι είναι το ενδεχόμενο, δεν υποκαθιστά την πορεία προς τις εκλογές, δεν είμαστε σε εκλογές, δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν μια στάση ευθύνης, διότι δεν μπορεί να μην παρατηρείς τι συμβαίνει γύρω και να πηγαίνεις μονολυθικά σε μια κατεύθυνση, λες και τίποτα δεν αλλάζει, ενώ πολλά αλλάζουν. Πάντως ο κ. Μητσοτάκης δεν επικαλείται στην επιχειρηματολογία του τετριγύρω, επικαλείται αυτό που ο ίδιος λέει, όξυνση, παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, τοξικότητα και αναρωτιέμαι πότε στην Ελλάδα δεν υπήρξε τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Αφήνω στην άκρη το αν δικαιούται ο άνθρωπος που είπε πουλήσατε τη Μακεδονία για τη συντάξη να μιλάει για τοξικότητα. Αυτό θα το κρίνει ο καθένας καθεμία. Πότε ήμασταν Σουηδία λοιπόν, και κάναμε εκλογές ήρεμα Σουηδία, δηλαδή, στη χώρα. Δυστυχώς δεν ήμασταν ποτέ. Ξέρετε ότι είμαι ένας πολιτικός που πιστεύω στη μετριοπάθεια, που πιστεύω σε έναν πολιτικό λόγο και σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Mm-hmm.
που είναι αντιπαράθεση, βοηθάει τους πολίτες να δουν τις διαφορετικές απόψεις, αλλά δεν τρώει τις σάρκες του έθνους, διότι αυτό γίνεται όταν έχουμε μια συνεχή διχόνοια ένταση και πόλωση. Άλλωστε, θα έλεγα ότι αυτό το μήνυμα είναι πολύ επίκαιρο φέτος, που είναι και επέτειος των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Εκστρατεία και την καταστροφή, που κάθε μελέτη αυτής της περίοδου καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, ότι η διχόνοια και ο διχασμός είναι η μήτρα των εθνικών δεινών. Επομένως, εγώ δεν δέχομαι καθόλου, δεν θέλω την πόλωση. Όμως, κύριε Μελιγκόνη, ο συνδυασμός των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, οι επιπτώσεις στις οικονομίες και στις κοινωνίες, σε συνδυασμό με μια τοξικότητα, αυτή την τοξικότητα που έχει η ελληνική πολιτική ζωή και μάλιστα αυξημένη, δημιουργούν συνθήκες που ένας υπεύθυνος ηγέτης πρέπει να πει πόσο μπορεί να πορευθεί έτσι η πολιτική ζωή του τόπου. Μήπως θα πρέπει να επισπεύσουμε εξελίξεις. Και σε κάθε περίπτωση, όντας το 23 εκλογικό, το 22 είναι προεκλογική χρονιά. Όλοι μπαίνουμε σε μια τέτοια, σε μια τέτοια λειτουργία, αν θέλετε. Ναι, είμαστε λοιπόν σε αντίστροφη μέτρηση. Είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει, και πάντως εγώ δεν μπορώ να πω αν είναι αντίστροφη μέτρηση που τώρα είμαστε στο 200 ή αν είμαστε στο 50. Πάντως είναι αντίστροφη μέτρηση. Οι πολιτικές εξελίξεις πλέον δείχνουν πορεία προς εκλογές. Άρα, να σας ρωτήσω ή να μην σας ρωτήσω ημερομηνίες. Βλέπω συναδέλφους σας, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, να κάνουν εικασίες το τελευταίο διάστημα. Με ξέρετε, χρόνια τώρα δεν θα μπω στην ημερομηνολαγνία ή ημερομηνολογία. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν ξέρω πόσο πολύ συνεισφέρει αυτό στη δημόσια συζήτηση. Είναι μια συζήτηση ενδιαφέρουσα. Ακούγονται ημερομηνίες 18, 25, 22, 9, 2. Κοιτάξτε, επειδή η πολιτική δεν πρέπει να είναι λότο, αλλά πρέπει να είναι μια διαδικασία σεβασμού στους πολίτες, και επειδή οι πολίτες, ανεξάρτητα από αυτό που συζητάμε εμείς και συζητήσατε και με την κυρία Βιέρη για το ενδεχόμενο εκλογών, ο κόσμος δεν ζει σε μια προσομοίωση εκλογών, ζει σε μια πραγματικότητα σκληρή. Σκληρή λόγω της ακρίβειας, λόγω της ακριβής ενέργειας. Αυτά είναι υπαρκτά προβλήματα. Η κυβέρνηση επιχειρεί με συνεχείς παρεμβάσεις που δεν μοιάζουν καθόλου με νεοφιλελεύθερη πολιτική, διότι όταν παρεμβαίνεις με τον κρατικό κορβανά και με τον κρατικό χρήμα στις οικονομίες, στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, δεν είναι νεοφιλελεύθερο, είναι σκληρά κενσιανό. Λοιπόν, όταν ουσιαστικά ακολουθείς ένα τέτοιο μοντέλο στήριξης της κοινωνίας, προσπαθείς να μειώσεις τον πόνο που έχουν φέρει μεγάλα και πρωτόγνωρα γεγονότα. 0,90 τη μέρα όμως, όταν μιλάμε για 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, είναι σκληρά κινησιανό. Θέλω να πω, δεν υπάρχει πολιτική δύναμη στη χώρα πια που να μην μιλάει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχει διαπιστωθεί υπεραπόδοση στα έσοδα. Να πω πια ότι δεν υπήρχε, υπάρχει αυτό. Και ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι μιλάμε για τα καύσιμα τα οποία διαχέονται σε όλη την παραγωγική αλυσίδα. Δεν είναι μόνο η τιμή στην Αντλία. Κύριε Μελιγκόνη, θα πω καθαρά ότι οι παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, πρώτα απ' όλα είναι ζωτικές και απαραίτητες. Φτάνουμε τα 8 δις παρεμβάσεις για τη στήριξη στις συνθήκες Αρμαγεδόνα. Ξεκινάνε απ' έξω και έρχονται. Καλύπτουν πλήρως. Φτάνουν όταν τα νοικοκυριά πιέζονται. Να πούμε αλήθειες, δεν φτάνουν. Αλλά μια κυβέρνηση, προσέξτε, μια κυβέρνηση πρέπει να αξιολογηθεί από τη βούλησή της να βοηθήσει. Όχι αν μπορεί να καλύψει το σύνολο της ανάγκης, τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι η ελληνική οικονομία είναι μια τραυματισμένη οικονομία και πάντα υπάρχει ένα δίλημα. Ένα δίλημα της υπεύθυνης διαχείρισης. Πόσο ξοδεύει σήμερα και πόσο υποσκάπτει στο αύριο. Διότι αν στηριχθεί σήμερα, αν στηριχθεί το σήμερα, που επειδή έχουμε τις επιπτώσεις από την κρίση, ποτέ δεν θα φτάνει, γιατί βρισκόμαστε σε μια καλπάζουσα άνοδο τιμών, υποθηκεύοντας το αύριο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται η σοφή τομή της λογικής, της συνέπειας και της φροντίδας. Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι παρεμβαίνει, δεν είναι μια διάφορη κυβέρνηση, είναι δίπλα με τον πολίτη. Σας θυμίζω ότι το μήνυμα του συνεδρίου μας ήταν δίπλα στον κάθε πολίτη. Επιχειρούμε να το κάνουμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν καλύπτονται όλες οι ανάγκες, αυτή είναι αλήθεια, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει για διαφορία, για έλλειψη βούλησης να παρέμβουμε με ό,τι όπλα έχουμε στα χέρια μας. Τώρα, για να πάω και σε ένα από τα θέματα που ειδικεύεστε, τις τελευταίες ώρες προκύπτουν κάτι περίεργες διαρροές από την Τουρκία, ότι δηλαδή θα κρυφθεί
κρυφή από την συμπεριφορά εντός εισαγωγικών του κυρίου Μητσοτάκη στην Σύνοδο Κορυφής, κατά πόσον θα αναβαθμίσει και άλλο την προκλητικότητά του ο πρόεδρος Ερντογάν, κατά πόσον θα θέσει ή όχι ζήτημα από στρατιωτικοποίησης νησιών ή θα δούμε και άλλα δημοσιεύματα κατασκοπευτικού τύπου από το κρατικό του πρακτορείο του Ανατολού. Πώς τις κρίνετε αυτές τις διαδικασίες? Ο κ. Μητσοτάκης, όπως κάθε Έλληνας πρωθυπουργός, δίνει εξετάσεις μόνο στον ελληνικό λαό. Και όχι στον Τούρκο πρόεδρο, όχι στο αυταρχικό καθεστώς του, όχι στην επιθετικότητά του και στον αθεωρητισμό του. Οι Έλληνες πρωθυπουργοί κρίνονται από τους Έλληνες, όχι από τους Τούρκους. Ο κ. Ερντογκάν λοιπόν θα πρέπει να το πάρει απόφαση αυτό, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στη χώρα του, εδώ έχουμε δημοκρατία. Λοιπόν, ξεκάθαρα τα ζητήματα. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως κάθε Έλληνας πρωθυπουργός, σε μια διεθνή συνάντηση έχει μία εντολή: να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα. Και αυτό θα κάνει. Το έχει κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά την τουρκική κλιμάκωση, είμαι από εκείνους που εδώ και καιρό δεν παρασύρθηκα από κινήσεις τακτικισμού, υποτίθεται εκτόνωσης της έντασης ή, αν θέλετε, προσπάθεια εξοραϊσμού της τουρκικής, του τουρκικού αναθεωρητισμού. Το θυμάμαι, δεν ήσασταν από αυτούς που βλέπατε ήρεμο καλοκαίρι, το κουβεντιάζαμε και εδώ. Είμαι σταθερά πεπισμένος, όχι αυθαίρετα, αλλά γιατί από την εμπειρία μου, από την πράξη, από τα γεγονότα και όχι από θεωρητικές συζητήσεις και αναγνώσεις, έχω παρακολουθήσει την Τουρκία. Η Τουρκία εδώ και μισό αιώνα, από το 70 και μετά, διευρύνει συνεχώς τις παράνομες απαιτήσεις έναντι της Ελλάδος. Το αποδεικνύουν 16 χάρτες που έδειξε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πώς αυξάνονται συνεχώς και διευρύνονται οι παράνομες και αβάσιμες διεκδικήσεις της Τουρκίας. Αυτή είναι μια σταθερή αναθεωρητική κατεύθυνση της Τουρκίας, γεωστρατηγική, ανεξάρτητη από την εσωτερική πολιτική της Τουρκίας, διότι επί μισό αιώνα έχουν περάσει, έχουν αλλάξει κυβερνήσεις, έχουν γίνει πραξικοπήματα, η γραμμή είναι μία. Μέσα σε αυτή τη γραμμή, δηλαδή στην αναθεωρητική κατεύθυνση, η Τουρκία άλλοτε χρησιμοποιεί υφέσεις, αλλά υφέσεις όχι όπως τις καταλαβαίνουμε εμείς διαρκείας, υφέσεις τακτικισμού και άλλοτε εντάσεις. Είμαστε και κορυφώσεις. Είμαστε σε μια περίοδο κορύφωσης και έντασης. Όλα δείχνουν ότι η Τουρκία θα τη συνεχίσει. Το τζίνι της έντασης το έβγαλε από το λιχνάρι ο κύριος Ερντογκάν με μια σειρά από ενέργειες. Το ότι κατέθεσε στο τραπέζι κάτι το οποίο καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να συζητήσει. Και το ήξερε. Ήξερε ο κύριος Ερντογκάν ότι όταν ζητάς αφοπλισμό των νησιών ή αφισβήτηση της κυριαρχίας, ήξερε ότι οδηγούσε το διάλογο σε αδιέξοδο. Ήξερε από την αρχή ότι το να προσωποποιήσει την ένταση, χτυπώντας, σχεδόν υβρίζοντας και μιλώντας απαξιωτικά για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τον Υπουργό Εξωτερικών, για τον Υπουργό Άμυνας, δεν βοηθάει το διάλογο. Συνειδητά το έκανε. Συνειδητά υπέσκαψε το διάλογο όταν παρουσιάζει την Ελλάδα να πνίγει μετανάστες και να εκπαιδεύει τρομοκράτες και μάλιστα να κάνει διαβήματα νύχτα. Συνειδητά το κάνει όταν απευθύνεται απευθείας και αδιαμεσολάβητα στα ελληνικά, στους Έλληνες πολίτες, ουσιαστικά λέγοντάς τους: μην ακούς την ηγεσία σου, μην ακούς δημοσιογράφους, τους αναλυτές σου. Εγώ θα σου πω ότι εννοώ ότι αυτά τα οποία που λέω θα σε χτυπήσω, θα σε απειλήσω κτλ. Αυτά αθρηστικά είναι ένα εγχειρίδιο που ακολουθεί κλιμάκωσης της έντασης η Τουρκία. Και πιστεύω ότι θα το συνεχίσει, διότι ελπίζει ότι έτσι θα δημιουργήσει μια πιεστική κατάσταση για την Ελλάδα κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης. Η Μαδρίτη είναι μια βεβαρημένη για την εξωτερική πολιτική πρωτεύουσα, διότι είχαμε το 96 το άθλιο κείμενο της Μαδρίτης, όπου για πρώτη φορά υπάρχει υπογραφή ελληνική σε κείμενο που αναγνωρίζει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Αυτό δεν θα ξαναπανέλθει. Μάλιστα. Κύριε Κουμουτσάκο, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.